Το πλέον σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου ενεργειακού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ μέσω του αγωγού EuroAsia Interconnector έγινε με την εξασφάλιση χορηγίας 657 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης που εξασφάλισε ποτέ η Κύπρος. Ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τις λεπτομέρειες έχει ο Μάριος Αδαμού. Ιστορική χαρακτηρίζεται η έγκριση των 657 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγαλύτερου χρηματικού ποσού που εξασφάλισε ιστορικά η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ένωση και ο σκοπός της είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες την χρηματική ενίσχυση των κατασκευαστικών εργασιών για το τμήμα Κύπρου-Κρήτης του καλωδίου EuroAsia Interconnector. Με την έγκριση για την παροχή χορηγίας ξεκινά μια ολιγόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα υλοποίησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας παροχής χορηγίας μεταξύ των δύο μερών εντός του καλοκαιριού του 2022. Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου τμήματος υπολογίζεται πέραν του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και επιπλέον χορηγία 100 εκατομμυρίων έχει εξασφαλιστεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας. Η Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε το έργο ως τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών για μετάβαση στην πράσινη οικονομία και ως εξαιρετικά σημαντική την υλοποίησή του. Πέρα από την προφανή γεωπολιτική της βαρύτητα, τερματίζει βέβαια και την ενεργειακή μας απομόνωση, διασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από πλευράς του διευθυντής του έργου, Γιώργος Κύλλας, υπέδειξε ότι ο EuroAsia Interconnector είναι ίσως το σημαντικότερο έργο ενεργειακής υποδομής που υλοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο ενεργειακής υποδομής για ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο διασφαλίζει την επίτευξη των ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και προσφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη στους Κύπριους και Ευρωπαίους καταναλωτές. Την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση της γενναίας χρηματοδότησης εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χάρη στην τριμερή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, το έργο EuroAsia Interconnector γίνεται πραγματικότητα. Η έγκριση των 657 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη τερματίζει την ενεργειακή μας απομόνωση και συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ένα έργο που διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας και ανοίγει δρόμους στην ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα τους στόχους μας για μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Για εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη με στρατηγική σημασία έκανε λόγο και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρης Γεωργιάδης. Δείχνει ότι υπάρχουν υλοποιήσιμες επιλογές σε σχέση με τον ενεργειακό σχεδιασμό. Και είναι ταυτόχρονα ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας κράτους με ιδιωτικό τομέα, αλλά και σωστής αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η ευρωπαϊκή μας συμμετοχή. Η έναρξη των κατασκευαστικών έργων τοποθετείται εντός του τρέχοντος έτους με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2025 και με προοπτική λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα υποθαλάσσια καλώδια συνεχούς ρεύματος υψηλής στάσης συνολικού μήκους διασύνδεσης 1.208 χιλιόμετρων και με χερσαίους σταθμούς μετατροπής σε κάθε σημείο σύνδεσης θα έχουν αρχική δυναμικότητα 1.000 ΜΒ και δυνατότητα επέκτασης στα 2.000 ΜΒ.